Θέλω λίγο να εστιάσουμε στην αυτοθυσία του αστυνομικού, του Γιάννη του Κουρούπη, ο οποίος βούτυξε μαζί με δύο πυροσβέστες, να σταθούμε βέβαια και να είμαστε ακριβείς σε αυτό το οποίο λέμε, με κίνδυνο τη δική του ζωή, προκειμένου να προσεγγίσουν τα συντρίμμια εκεί στο μονοκινητήριο αεροσκάφος, να προσεγγίσουν για να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στον κύριο Γιώργο Πικράκη, το μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Κύριε Πικράκη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω θερμά σε μια δύσκολη συγκυρία που πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν ακουστεί και αναφέρομαι βέβαια για την εξέλιξη εκεί με το θάνατο του 16χρονου Ρωμά. Επιβεβαιώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο ο σπουδαίος ρόλος της ελληνικής αστυνομίας, ο σπουδαίος ρόλος των αστυνομικών μέσα από την αυτοθυσία μεταξύ άλλων του συναδέλφου σας, ο οποίος βούτυξε προκειμένου να σώσει μια ανθρώπινη ζωή, προκειμένου να σώσει δύο ανθρώπινες ζωές. Πολύ σωστά λέτε ότι ενώ τόσο καιρό γράφονται και λέγονται διάφορα πάλι για την αστυνομία, το αληθινό πρόσωπο της αστυνομίας είναι αυτό. Γιατί αυτό σήμερα μπορεί να πήρε λίγο παραπάνω διαστάσεις, πλην όμως δεν απέχει πολύ από την καθημερινότητα ενός αστυνομικού, μέσα με κάποιες μικρές δράσεις που γίνονται και κάποιες μικρές βοήθειες που γίνονται στους ανθρώπους. Σήμερα βέβαια βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα τραγικό συμβάν, τα είδαμε μέσα στα μάτια μας και εγώ προσωπικά μετά από λίγα λεπτά έφτασα στο σημείο. Ένα τραγικό συμβάν, δυστυχώς ένας άνθρωπος μας έχασε τη ζωή του. Από την πρώτη στιγμή τα περιπολικά της άμεσης δράσης, η ομάδα Δίας, φτάσαν πρώτοι στο σημείο, διότι το αεροπλάνο έπεσε πολύ κοντά στο οδικό δίκτυο, πολύ κοντά στα βράχια του κακού όρους. Φτάσαν και οι πυροσβέστες. Οι συνάνθρωποι μας φώναζαν βοήθεια στα 200 μέτρα. Το λιμενικό ξεκίνησε από το λιμεναρχείο, πλην όμως η απόσταση ήταν αρκετά μεγάλη μέχρι να φτάσει στο σκάφος, υπήρχε ένα αρκετό μεγάλο κενό. Οι συνάδελφοί μας δεν άντεξαν να ακούν τη βοήθεια των συνανθρώπων μας. Ο αστυνομικός της άμεσης δράσης, τον οποίο να συγχαρώ και να του πω ότι είμαι περήφανος που υπηρετώ στην ίδια υπηρεσία μαζί του, ο Γιάννης Κουρούπης που είπατε, έβγαλε τη στολή του, βούτυξε μαζί με τους δύο πυροσβέστες φυσικά της ΕΜΑΚ, βουτήξαν στα κρύα νερά του Δεκέμβρη, με προσωπική τους, με αυτοθυσία και της ίδιας ζωής, διότι τα περιπολικά δεν έχουν ειδικό εξοπλισμό για να κάνουμε θαλάσσιες διασώσεις, δεν υπάρχει καν σωσίβιο. Και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις διάσωση δύο μεγαλόσωμων αντρών σε ένα μέρος, σε ανοιχτό πέλαγος, το οποίο έχει, ξέρουμε πολύ καλά, η περιοχή έχει και πολύ περίεργα ρεύματα. Φτάσανε στους συνανθρώπους μας, καταφέραν να τους κρατήσουν στην επιφάνεια. Ο ένας δυστυχώς, σύμφωνα και με τον συνάδελφό μου, με τον οποίο μετά με ενημέρωσε, δυστυχώς δεν είχε τις αισθήσεις του, ο 68χρονος, ο Ινδονήσιος, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Ο 29χρονος είχε τις αισθήσεις του και φώναζε «Βοηθήστε το φίλο μου». Καταφέραν να τους κρατήσουν στην επιφάνεια, που είναι πολύ σημαντικό, διότι μέχρι να έρθει το πλοίο του λιμενικού έπρεπε να μείνουν στην επιφάνεια οι άνθρωποι και είναι πολύ δύσκολο να μείνουν στην επιφάνεια χωρίς σωσίβια. Ήρθε το λιμενικό, πήραν τους δύο ανθρώπους μαζί με τους συναδέλφους μας, με προορισμό στο το λιμεναρχείο. Κατά τη διάρκεια έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, στην οποία συμμετείχε ο Γιάννης Κουρούπης, ο οποίος είχε ειδική εκπαίδευση. Και να ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να γίνεται καρδιοαναπνευστική αναγόνηση πάνω σε σκάφος και είναι πολύ επίπονη για τους διασώστες. Συμμετείχε για 40 λεπτά και μπράβο στο Γιάννη που συμμετείχε και σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε ο συνάνθρωπός μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να το αναδείξουμε, πρέπει να πούμε ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά, διότι και το μπράβο δίνει άλλο κίνητο να συνεχίζουν να κάνουν το έργο τους και να φαίνεται το πρόσωπο των εστόλων, διότι ο κόσμος πρέπει να έχει στο μυαλό του αυτό ότι εμείς είμαστε δίπλα του και οι εικόνες αυτές πρέπει να μείνουν και το συνέστημα αυτό πρέπει να μείνουν στην κοινωνία την τοπική. Τα συναισθήματα τα οποία κυριεύουν έναν αστυνομικό μετά την ολοκλήρωση της επέμβασής του, της παρέμβασής του, ποια είναι, κύριε Πικράκη, και εσείς βέβαια κατά το παρελθόν έχετε έρθει σε παρόμοιες συνθήκες και έχετε δράσει? Σχεδόν όλοι οι αστυνομικοί έχουμε έρθει σε παρόμοιες συνθήκες. Το σημερινό συμβάν δυστυχώς μας άφησε μια μεγάλη πικρία, διότι ο ένας συνάδελφός μας δεν κατάφερε να επιβιώσει. Πλην όμως μένει η ικανοποίηση ότι
δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας ώστε να σωθούν αυτές τις ζωές, παρότι δεν καταφέραν να σωθούν και οι δύο. Μένει αυτό και συνεχίζουμε και βλέπουμε μπροστά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πικράκη. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας και το σχόλιο σας.